Αγαπητές φίλες και φίλοι του Εστία TV, βρισκόμαστε σε ένα μοναδικής ομορφιάς τόπο, γεμάτο ελιές, γεμάτο που θυμίζει πάρα πολύ ελληνική φύση, γεμάτο άλτρα, με άλλα δέντρα ελληνικής που είναι και στην Ελλάδα τα ίδια. Είμαστε στην Απουλία, siamo in Puglia, siamo con il mio amico Francesco Silvestri, che è il mio caro amico della regione qua, είναι ένας αγαπημένος μου φίλος από την περιοχή εδώ. Dove siamo? Come si chiama sta regione? Allora, questa è la Puglia e siamo nel comune di Bisceglie. Είμαστε λοιπόν in Puglia και είμαστε στο comune του Bisceglie, που είναι κοντά στη Foggia. Sì. Προ τη Foggia. Tra Bari e Foggia. Ανάμεσα στο Bari και τη Foggia. Και εδώ είμαστε, γιατί εδώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ένα καταπληκτικό μνημείο. Βρίσκεται ένα ντολμέν της προϊστορίας που είναι μοναδικό πραγματικά στο είδος του, μαζί με άλλα τρία τα οποία βρίσκονται εδώ κοντά. Και θα μας μιλήσει ο Φραντσέσκο, που είναι ένας ερευνητής, ένα ρισερκατόρε, σουλε κόζε αντίκε, πάνω στα αρχαία πράγματα της περιοχής, τα μνημεία και ό,τι άλλο. Un amante della storia, sì. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ την ιστορία και μελετάει, και είναι και συνεργάτης μας εδώ στην περιοχή, un collaboratore del nostro canale, Εστία TV, ci spiegherà, θα μας εξηγήσει, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το μέρος και τι βρίσκεται εδώ. Θα μας εξηγήσει, ci spiegherà cosa è qua e perché così importante. Sì. Questo è un monumento che risale all'età del bronzo, quindi Αυτό είναι ένα μνημείο που πάει στην εποχή του Μπρούτζου. Circa 1500 anni prima di Cristo. Πριν 1500 π.Χ. περίπου. Si tratta di un monumento sicuramente funerario. Είναι οπωσδήποτε ένα μνημείο που έχει χρήση νεκρική. All'interno di questo questa zona in cui ci troviamo, questo è il dolmen più importante. Αυτό είναι το ντολμέντο πιο σημαντικό, la Chianca, που είμαστε τώρα. Attorno a questo fiume υπάρχει αυτός ο ποταμός, Lama di Santa Croce. Lama di Santa Croce, που κατεβαίνει στην Αδριατική. Ci sono anche molti altri dolmen, come è rappresentato qui. Ce ne sono altri tre. Υπάρχουν άλλα τρία ντολμέν στην περιοχή, που γνωρίζουμε και από την Ελλάδα ότι υπάρχουν, Menhir και Dolmen. Θα εξηγήσουμε παρακάτω τη σημασία τους. In questa zona sono stati scoperti quando è stato trovato il dolmen all'inizio del Novecento. Όταν ανακαλύφθηκε στις αρχές του 1900 το dolmen αυτό. In due scavi diversi sono stati scoperti tutti questi oggetti. Βρεθήκαν όλα αυτά τα αντικείμενα, τα αγγεία που βλέπουμε πάνω, και για μας αρχαιολόγους έχουν άμεση σύνδεση με την Ελλάδα. Questi hanno a che fare molto con quello che sta in Grecia. Abbiamo gli stessi identici tipi. Questi oggi si trovano nel Museo Archeologico di Bari. Βρίσκονται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μπάρι και έχουμε κεραμική, μπρούτζο, κόκαλα και, και χρυμπάρι. E sono stati scoperti in diverse parti della, con due scavi diversi. Σε δύο διαφορετικές ανασκαφές. Possiamo vedere. Πάμε λοιπόν τώρα, φίλες μου και φίλοι μου, πάμε για να δούμε αυτό το πραγματικά υπέροχο μνημείο. Questa pietra è la pietra tipica calcarea, sì, quella con cui è fatta il dolmen. Αυτά, αυτή είναι η πέτρα, η οποία είναι της περιοχής. Βλέπουμε και άλλες εκεί. Βλέπουμε και εδώ άλλες, οι οποίες είναι υπολείμματα, που σημαίνει ότι και αυτά μάλλον κάπου χρησιμοποιήθηκαν, γιατί τα βλέπω λαξευμένα. Πάμε. Περπατάμε σε μια πολύ όμορφη ζώνη, όπως είπαμε, γεμάτη ελιές, πανέμορφη. Il fiume è molto importante. Sì, facciamo la ripresa, perché tanto ci passiamo sopra. Si mettevano dentro il fiume e scendevano. O potamo se ne parla poi si mandi fuori. Γιατί δίνει ναύση, πλοία και μετακίνηση. Έκοτσι. Φτάσαμε.
μπροστά μας αυτό το καταπληκτικό ντολμέν, τη χαράτερ ρελιγιόζου πουρε, sì. Που είναι και για θρησκευτικούς σκοπούς, για rituals, για ritualy, για δηλαδή συγκεκριμένες τελετές που γινόντουσαν εδώ. Αυτό είναι η πινακίδα του UNESCO που το κάνει ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Και εδώ μπαίνουμε μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τσέουν δρόμος. Υπάρχει ένας δρόμος. Και ρικόρδα, Φραντσέσκο, και ρικόρδα un po' il dromos del Combe Micenè, που θυμίζει τον δρόμο στους Μικηναϊκούς τάφους. Σίγουραμεν, σε μόνο ξύλι τάφου. Δεν κρυάμω πω. Είναι υπέρο. Είναι καταπληκτικό. Μέσα. Στέκεται εδώ, στην Μπαζακουά. Είναι ένα τρίλιθον. Το ντόλμεν, η ελληνική λέξη είναι τρίλιθον. Τρεις λίθη. Οι δύο από κάτω και ο τρίτος από πάνω. Εδώ έχουμε και ένα τέταρτο που κλείνει το χώρο. Forse qui abbiamo avuto le sepolture. Sì, sepolture. Και το σημαντικό είναι, φίλες μου και φίλοι μου, ότι σε αυτό εδώ, γι' αυτό θυμίζει, λέμε, δρόμο μικηναϊκό θολωτού τάφου, έχουμε εδώ μέσα τους νεκρούς, τους βρεθήκαν τα λείψανα των σκελετών μέσα εδώ, που σημαίνει ότι έχει μια πολύπλοκη χρήση. Qualcosa altro che dobbiamo aggiungere? Non saprei cosa altro aggiungere. Σε ευχαριστούμε, ti ringraziamo per tutto questo. No, non so per niente. Abbiamo molte cose da vedere. Έχουμε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αγαπημένο σιλωτό Φραντσέσκο και έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα.